Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτο μέρος, 7 ακριβώς. Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος, συνεργάτης εκπομπής. Καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, βέβαια δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Ξέρεις, σήμερα όλος ο κόσμος ασχολείται με το περιστατικό στο Τέξας. Mm-hmm. 19 παιδιά μαθητές δημοτικού νεκρά, δύο εκπαιδευτικοί, επειδή ενώ σου καρφώθηκε στο μυαλό, μπήκε μέσα σε ένα σχολείο, κρατούσε ένα όπλο και αφαίρεσε ζωές. Το θέμα είναι βέβαια πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος φέρεται να ήταν και θύμα bullying σε πολλές περιπτώσεις, mm-hmm. τι κρυβόταν και τι τον όθησε να προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Είναι στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε τα αίτια και τι κρύβεται από πίσω. Είναι στιγμή που πρέπει να κοιτάξουμε. Είναι πολύ νωρίς και θα πούνε, μα τι κάνεις. Εδώ σκοτώθηκαν 21 άτομα, ξέρω εγώ, αγγελούδια παιδάκια. Πιάνεις και μου δικαιολογείς τώρα κάποιον ο οποίος τι. Όχι, δεν δικαιολογούμε. Δεν δικαιολογούμε και δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο δικαιολογούμε μια συμπεριφορά ή όχι. Νομίζω όμως ότι είναι στιγμή να κοιτάξουμε τα αίτια. Ήδη νομίζω ότι ο πρόεδρος Biden μίλησε ακριβώς για το ότι πρέπει να ξαναδούμε τον νόμο περί οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, Νίκο, στην Αμερική, τι πρέπει να γίνει για να καταλάβουν ότι υπάρχει θέμα, τι πρέπει να δούμε το όπλο, νομίζω το ότι νόμο περί δεν είναι δυστυχώς το πρώτο περιστατικό, θα έλεγα ότι ούτε και το τελευταίο περιστατικό. Δηλαδή, εσένα ο Biden σε κάλυψε. Προφανώς και όχι, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να πάρουν απόφαση, ώστε να ξανααναθεωρηθεί ο νόμος περί οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει ένα όπλο, να κυκλοφορεί με ένα όπλο. Νομίζω ότι η οπλοφορία και η οπλοχρησία την έχουμε δει πολλές φορές και το έχουμε πληρώσει πολλές φορές για το κατά πόσον τέλος πάντων, όχι βεβαίως στην Ελλάδα δυστυχώς, ευτυχώς σε παρόμοια περιστατικά, αλλά νομίζω για το κατά πόσον μπορεί εύκολα να γίνει χρήση του όπλου, ειδικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και την καλύτερη ψυχική υγεία. Θα έλεγα βεβαίως ότι από εκεί και πέρα σαφέστατα υπάρχουν οι άνθρωποι διαταραγμένοι, οι οποίοι όμως με την ευκολία προσβασιμότητας που έχουν στα όπλα, δυνητικά μπορούν να γίνουν πάρα πάρα πολύ επικίνδυνοι. Αν και η ψυχολογία μεταβάλλεται, ξέρεις, και ένας υγιής μπορεί να εξελιχθεί με ένα όπλο στα χέρια του, το οποίο το έχει αποκτήσει σε μια φάση στη ζωή του που ήταν σε νορμάλες συνθήκες, να έχει ένα όπλο στα χέρια του επιβαρημένος ψυχικά. Προφανώς, αν και συνήθως αυτές τις καταστάσεις, σαν και αυτές που βλέπουμε, δηλαδή τις πολύ ξεκάθαρες, τις πολύ καταστάσεις τις οποίες έχουμε δολοφονίες σε σχολεία, μαζικές δολοφονίες σε σχολεία, έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για παθολογίες, οι οποίες παθολογίες προϋπήρχαν, απλώς ίσως δεν ήταν τόσο εμφανείς, τόσο ξεκάθαρες σε κάποιους ανθρώπους. Κάποια στιγμή έγιναν εμφανείς, έγιναν ξεκάθαρες. Αυτός ο άνθρωπος δυνητικά, όταν είχε ένα όπλο, θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνος. Η προσβασιμότητα στα όπλα γενικότερα είναι επικίνδυνη. Ξέρεις, μην πάμε πολύ μακριά και στην Κρήτη το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, σε άλλο επίπεδο βεβαίως. Yeah. Νομίζω ότι η προσβασιμότητα και η ευκολία στα όπλα μας κάνει στην Κρήτη να είμαστε το νησί το οποίο έχουμε από τα πρώτα ποσοστά σε αυτοκτονία με τη χρήση όπλων. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο επίσης. Σε κάτι άλλο βεβαίως, αλλά επίσης σε επιθετικότητα η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση στρέφεται κάτω του εαυτού μας. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με το φαινόμενο του εκφοβισμού. Mm-hmm. Το οποίο έχει βέβαια πολλές παραμέτρους και σε μια σύγχρονη κοινωνία. Έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση. Πώς ξεκινάμε? Το φαινόμενο του εκφοβισμού, το οποίο φαινόμενο του εκφοβισμού... Πόσες φορές το έχουμε πιάσει. Πόσες φορές το έχουμε πιάσει. Και πόσα τα περιστατικά μηνιαίως, εβδομαδιαίως, τα οποία μας απασχολούν. Ακριβώς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή, μετά την αυτοκτονία του 14χρονου, πάρα πολλά περιστατικά ανά την Ελλάδα εμφανίζονται και φαίνεται ότι ο εκφοβισμός τελικά υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, έστω και αν κατά την ταπεινή μου γνώμη τα τελευταία 1-2 χρόνια μιλάμε λιγότερο. Αδίκως μιλάμε λιγότερο για τον εκφοβισμό σε σχέση με κάποια χρόνια πριν. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε και ξέρεις, ο εκφοβισμός, εγώ θα ήθελα τουλάχιστον να τον θέσω ως ένα κρίκο σε μια αλυσίδα της βίας, η οποία βία μπορεί να ξεκινήσει από την ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς τα παιδιά τα οποία δηλαδή πολλές φορές εκφοβίζουν. Οι εκφοβίζονται, έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, από εκεί και πέρα υπάρχει εκφοβισμός, υπάρχει στη συνέχεια εκφοβισμός ο οποίος μπορεί να είναι οπαδισμός σε επίπεδο οπαδών, δηλαδή βία σε επίπεδο οπαδικής βίας, από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει σε επίπεδο mobbing, δηλαδή σε επίπεδο εργασιακής βίας, σε επίπεδο καινούργιας ενδοοικογενειακής βίας. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση ότι αν μπορέσουμε, αν καταφέρουμε, πράγμα το οποίο προφανώς είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το καταφέρουμε, να πιάσουμε την βία, την ενδοσχολική βία, ίσως θα έχουμε καταφέρει ένα χτύπημα γενικότερα σε όλο τον κρίκο, σε ένα κρίκο από την αλυσίδα της βίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ας μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά ωστόσο του σύγχρονου εκφοβισμού. Το πρώτο λοιπόν είναι το ότι έχουμε ακραίες συμπεριφορές. Ο σύγχρονος εκφοβισμός έχει ακραίες συμπεριφορές. Το βλέπουμε πολύ πολύ συχνά, δηλαδή ακραία χτυπήματα πλέον σε σχέση με χτυπήματα που είχαμε παλιότερα. Δεύτερον, ότι συμβαίνει κυρίως εκτός σχολείου, έστω και αν το σχολείο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ξέρεις, είναι ο χώρος επώασης του φαινομένου.
Το επόμενο είναι ότι υπάρχει ανάμειξη του bullying και του cyberbullying, δηλαδή του διαδικτυακού εκφοβισμού. Υπάρχει πολλές φορές ανάμειξη, δηλαδή πολλές φορές σκηνές βίας, οι οποίες βιντεοσκοπούνται από το κινητό και συνέχεια κυκλοφορούν ελεύθερες στο διαδίκτυο. Ανωδική τάση στα κορίτσια υπάρχει, δηλαδή τα κορίτσια ενώ ξεκίνησαν πριν από κάποια χρόνια να είναι 4-1, δηλαδή 4 τα περιστατικά των αγοριών προς 1 των κοριτσιών, αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είμαστε στο 3-1. Υπάρχει ανωδική τάση στα κορίτσια. Σχετίζεται με την οπαδική βία, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία σε σχέση με την οπαδική βία, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κάνει ακραίες συμπεριφορές, ειδικά στο λύκειο σχολικού εκφοβισμού, έχει πολλές φορές και οπαδική βία, εξασκεί οπαδική βία και χρήση ουσιών πολλές φορές, όπως και αλκοόλ ακριβώς. Η οικογένεια φαίνεται να ανέχεται και να υποδαβλίζει παρόμοιες συμπεριφορές. Ξέρεις, πολλές φορές ίσως η οικογένεια δεν καταλαβαίνει το πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές, τόσο για το θήτη, όσο προφανώς και για το θύμα. Τις δικαιολογεί σε πολλές φορές. Τις δικαιολογεί ακριβώς και τις υποδαβλίζει πολλές φορές, υπό την έννοια ότι ο γιος μου, ο οποίος έκανε ό,τι έκανε, άρα λοιπόν είναι ο νταΐς, αν το θέλει διαφορετικά, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος εγώ καμαρώνω γι' αυτόν. Το ότι εξελίσσεται σε άλλες μορφές, από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει οπαδική, υπάρχει ενδοοικογενειακή βία που μπορεί να εξελιχθεί. Επίσης, αφορά περίπου 1 στα 10 παιδιά. Συγκεκριμένα, 10 με 15% των παιδιών δηλώνουν ότι είναι θύματα, ενώ θύτες δηλώνουν ότι είναι περίπου το 5% των παιδιών. 3-1 αγόρια προς κορίτσια. Φαίνεται ότι υπάρχει ανωδική τάση προς τα κορίτσια, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το λέγαμε προηγουμένως. Και επίσης, φαίνεται ότι τα αγόρια εξασκούν κυρίως σωματική βία, ενώ ψυχολογική βία εξασκούν κυρίως τα κορίτσια. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τα μισά θύματα δεν μιλούν. Κάτι νομίζω ότι οφείλει να μας προβληματίσει. Το 50% δεν μιλούν πουθενά. Ενώ από αυτό το 50%, οι μισοί, άρα το 1 τέταρτο γενικώς, μιλούν μόνον σε φίλους, δεν μιλούν δηλαδή σε γονείς, δεν μιλούν σε καθηγητές. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο το φαινόμενο παραμένει, θα έλεγα, αδιάγνωστο. Και άρα λοιπόν τα άτομα μπαίνουν στη διαδικασία να μην ζουν καλά, να ζουν πάρα πολύ δύσκολα. Το να μιλάς, το να νιώθεις όμορφα, βέβαια, να έχεις ένα περίγυρο που σου αφήνει το περιθώριο να αναπνεύσεις, πόσο σημαντικό είναι, Νίκο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου του ότι ξεκινάς να βρίσκεις την άκρη σε ένα πρόβλημα το οποίο δυνητικά μπορείς να έχει λύση. Από εκεί πέρα, διαφορές πειράγματος bullying και πειράγματος. Ξέρεις, το πείραγμα τι είναι. Γιατί μέχρι πρότινος τουλάχιστον λέγαμε, εντάξει, ωραία, συνέβαινε και στα χρόνια μας, συνέβαινε και πριν από 20, πριν από 30 χρόνια, για παράδειγμα. Το bullying δεν είναι όμως αυτό. Έχουμε μια, θα έλεγα, έτσι, ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση στο bullying αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτό το bullying το οποίο υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Ας μιλήσουμε λοιπόν το τι είναι το πείραγμα. Το πείραγμα συμβαίνει μεταξύ φίλων καταρχήν. Δεν έχει σωματικό πόνο, δηλαδή δεν υπάρχει σωματική τιμωρία στο bullying, δεν υπάρχει ανισορροπία δύναμης μεταξύ του θήτη και του θύματος, δεν είναι πιο δυνατός δηλαδή ο θήτης σε σχέση με το θύμα. Είναι αστείο και για τους δύο, πολύ βασικό, και για το θήτη και για το θύμα, το πείραγμα. Γίνεται στο όριο του παιχνιδιού, δηλαδή στο παιχνίδι μέσα μπορεί να γίνει το οτιδήποτε γίνεται, και επίσης ότι δεν γίνεται συνεχώς, δεδομένου του ότι δεν γίνεται δηλαδή, αλλά κάποιες μόλον φορές. Η συνέχεια είναι bullying. Η συνέχεια σημαίνει ότι ένα άτομο θυματοποιείται, στοχοποιείται, περιθωριοποιείται και άρα λοιπόν αρχίζει πλέον δηλαδή και γίνεται bullying. Επιθετική συμπεριφορά σε ένα μαθητή δημοτικού γυμνασίου, λυκείου, μία-δύο φορές δεν σημαίνει ότι δέχεται bullying. Ακριβώς. Αν μία-δύο φορές και τέλος. Ακριβώς, και ειδικά όταν υπάρχει ισομέρεια, δηλαδή μεταξύ του θήτη και του θύματος, ή είναι φίλοι ή είναι γνωστοί και δεν υπάρχει σωματικός πόνος. Αν υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία λέμε, χαρακτηριστικά τότε μιλούμε ότι μιλούμε για πείραγμα και όχι για bullying. Ένα θύμα bullying. Ναι. Δέχεται bullying γιατί σωματικά, εμφανισιακά, ψυχικά είναι αδύναμο. Το συγκεκριμένο θύμα μπορεί να ασκήσει bullying την ίδια στιγμή σε αδύναμους χαρακτήρες, είτε ψυχολογικά είτε σωματικά. Βεβαίως. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Πολλές φορές τα θύματα γίνονται θύτες αργότερα, έστω και αν. Όχι τουλάχιστον αργότερα, και την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή πιο σπάνια, θα έλεγα. Αργότερα συμβαίνει αυτό. Συνήθως δηλαδή δέχεται ένα παιδί. Σε διακόπτω και συγγνώμη. Ναι. Δέχεται ένα παιδί bullying στο σχολείο. Και πηγαίνει σπίτι και ασκεί bullying στο μικρό του αδερφάκι. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί αυτό σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Στο ενδοσχολικό περιβάλλον όμως είναι πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο περιθωριοποιημένο παιδί, το συγκεκριμένο κλειστό, εσωστρεφές παιδί, να μπορέσει με κάποιο τρόπο να εξασκήσει βία σε κάποιο άλλο παιδί. Σε κάποια άλλη φάση ίσως της ζωής του μπορεί να συμβεί αυτό. Άλλωστε, ξέρεις, είναι ξεκάθαρο το ότι η βία γεννά βία. Όπως είπα και προηγουμένως, το bullying είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα βίας που μπορεί να ξεκινάει από την ενδοοικογενειακή βία, να περνάει μέσα από το bullying, να περνάει μέσα από την οπαδική βία και όλες τις άλλες μορφές βίας που έλεγα, και κάποια στιγμή να ξανακαταλήγει στην ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή το θύμα να ξαναγίνεται θήτης μετά από κάποιες δεκαετίες. Στα ίδια τα παιδιά.
Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου έχουμε παράγοντες θυματοποίησης. Παράγοντες θυματοποίησης είναι η ανικανότητα, το προφίλ του δράστη. Όπου το προφίλ του δράστη προσπαθούμε να περιγράψουμε το τι είναι ο δράστης και το πώς είναι ο δράστης. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει έλλειψη κατανόησης από το δράστη. Το δεύτερο είναι ότι ο δράστης έχει περιορισμένη κρίση. Δηλαδή δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα από μόνος του. Επιλεκτική μνήμη, δηλαδή μπορεί να θυμάται συγκεκριμένα πράγματα. Όχι τα πράγματα τα οποία πονάνε, για παράδειγμα το θύμιο. Βαθιά προκατάληψη που μπορεί να υπάρχει, μνήση κακία, φτωχή δημιουργικότητα, τάση για έλεγχο, προσπαθεί να ελέγξει τους άλλους. Προφανώς δεν μαθαίνει από την εμπειρία, ενώ φαίνεται ότι είναι έξυπνος, μάλλον δεν φαίνεται και ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο. Προφανώς είναι ανώριμος. Επίσης υπάρχει ανύπαρκτη ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο του άλλου, δεν μπορεί να καταλάβει το τι έχει το θύμα, δεν μπορεί να καταλάβει το πόσο το θύμα ζει πάρα πολύ άσχημα. Ασυνεπής και παρορμητικός. Προφανώς, από εκεί και πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος περνά στη δράση πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα. Παράγοντες θυματοποίησης, λοιπόν, μιλούμε για τι παράγοντες ουσιαστικά μας βοηθούν το παιδί, ούτως ώστε να γίνει θύμα. Τα χαρακτηριστικά, πρώτα, τα χαρακτηριστικά των παιδιών, ακριβώς. Ανικανότητα άμυνας. Δηλαδή το ότι δεν μπορεί να αμυνθεί το παιδί. Το ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι αδύναμο και δεν μπορεί να αμυνθεί. Λεκτικά και σωματικά. Και θα δούμε για το σωματικά που έλεγες. Γιατί πολλές φορές μιλούμε για ένα ευαίσθητο παιδί, πολλές φορές μιλούμε για ένα παιδί το οποίο είναι από κάποια εθνικότητα, η οποία μπορεί να είναι του πρώην Ανατολικού μπλοκ, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, η Ποσαχάρη Αφρική, το οποίο βρίσκεται σε ένα σχολικό περιβάλλον και το οποίο γίνεται θύμα bullying. Βάρος εμφάνισης, συνήθως τα υπέρβαρα παιδιά είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν τον εαυτό τους, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τους θύτες. Σεξουαλικές προτιμήσεις. Δυστυχώς το 2022 ακόμα οι σεξουαλικές προτιμήσεις αποτελούν στόχο bullying κάποιων παιδιών προς κάποια άλλα. Μαθησιακές δυσκολίες. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες περιθωριοποιούνται, δεν έχουν σχολική απόδοση καλή. Με κάποιο τρόπο στοχοποιούνται από τους υπόλοιπους. Ήδη υπάρχει εσωστρέφεια. Πολλές φορές αυτή η εσωστρέφεια, δεδομένου ότι υπάρχει περιθωριοποίηση, επιτάσσεται, γίνεται χειρότερη δηλαδή. Και προφανώς από εκεί και πέρα τα παιδιά τα ίδια γίνονται θύματα bullying. Και σωματική ανεπάρκεια, άμεσα συνδεδεμένα με αυτό που έλεγες προηγουμένως. Δηλαδή, μιλούμε για ένα παιδί το οποίο σωματικά δεν είναι επαρκές, ούτως ώστε να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Άρα, λοιπόν, μιλούμε ότι ένα παιδί μπορεί να γίνει θύμα bullying. Το επόμενο είναι οι κατηγορίες των παρατηρητών. Ποιες κατηγορίες παρατηρητών έχουμε? Ο παρατηρητής, ξέρεις, είναι σε αυτό το θέατρο του παραλόγου, θα έλεγα, ένας από τους τρεις πρωταγωνιστές. Σε όλα τα φαινόμενα, πάντως, υπάρχει παρατηρητής. Προφανώς. Και νομίζω ότι ο παρατηρητής είναι και ο άνθρωπος τον οποίο μπορούμε περισσότερο να ευαισθητοποιήσουμε. Και άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο, είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον παρατηρητή. Πρώτη κατηγορία είναι οι αδιάφοροι λόγω φόβου. Είναι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται, ξέρεις, θυμό, ντροπή, ενοχή, λόγω της μη παρέμβασής τους. Δηλαδή, δεν μπορούν να παρέμβουν, αλλά δεν αισθάνονται καλά κιόλας που δεν μπορούν να παρέμβουν. Είναι η πιο καλή κατηγορία. Και η κατηγορία μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο, θα έλεγα. Το δεύτερη κατηγορία είναι οι φοβισμένοι συνένοχοι. Θα έλεγα ότι είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται ότι θα γίνουν το επόμενο θύμα και οι οποίοι ουσιαστικά συμπράττουν με το θήτη. Γιατί φοβούνται, αλλά τους αρέσει και δεν τους αρέσει, θα έλεγα ουσιαστικά, και συμπράττουν με το θήτη. Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία η οποία ουσιαστικά τους αρέσει, δεν είναι θήτες, αλλά παροτρύνουν. Άρα, λοιπόν, είναι οι συμμαχούντες οι οποίοι παροτρύνουν και οι οποίοι γελούν, παροτρύνουν τον εκφοβιστή, συγκλίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη δική του αποτρόπη συμπεριφορά. Επόμενος είναι οδηγίες προς τους γονείς. Τι πρέπει να ξέρουν οι γονείς ή ως ένα σημείο τι μπορούν να ξέρουν οι γονείς. Προφανώς τακτική επικοινωνία. Απενοχοποίηση, πάρα πολύ βασικό. Δεν φταίει το παιδί το οποίο έγινε θύμα bullying. Και επίσης έκανε πολύ καλά το οποίο μίλησε το παιδί σαν θύμα bullying. Προφανώς μια πολύ καλή συνεργασία με το σχολείο, με τους εκπαιδευτικούς, με το σύλλογο γονέων και με το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο σιγά σιγά και δειλά-δειλά έχει αρχίσει να υπάρχει στα σχολεία, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργία. Προφανώς στήριξη από ειδικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όπως έλεγα προηγουμένως, που υπάρχουν στο ενδοσχολικό περιβάλλον και όχι μόνον. Προτροπή και για άλλες δραστηριότητες, δηλαδή ένα παιδί κλειστό, εσωστρεφές, το οποίο είναι θύμα bullying, εάν θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να δραστηριοποιηθεί και σε κάποιες άλλες δραστηριότητες εξωτερικές, να κάνει φίλους, να κάνει γνωστούς, ίσως ως ένα σημείο θα μπορέσει να ισοβαθμίσει το bullying το οποίο δέχεται, να αισθανθεί καλύτερα, να τονώσει το αυτοσυναίσθημά του. Αντιμετώπιση κατά περίπτωση. Και θα έλεγα, η αντιμετώπιση αυτή θα πρέπει να είναι σιγά-σιγά, δηλαδή αρχικά. Πρέπει να μιλήσουμε στο ίδιο το παιδί. Αν δούμε ότι αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πρέπει να αποτανθούμε στο σχολείο. Στη συνέχεια σε κάποιον ειδικό. Στη συνέχεια, πιθανά, αν τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, ακόμα να ζητήσουμε και νομική προστασία ή αντίστοιχα καταγγελία στην αστυνομία. Προφανώς
Το επόμενο και πολύ πολύ βασικό θα έλεγα είναι ότι δεν προτρέπω σε επίθεση. Στη βία προφανώς δεν απαντάμε με βία. Στη βία δηλαδή και... μεταξύ γονέων σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όχι, όχι, να... δεν προτρέπω εγώ το παιδί σε επίθεση. Δεν προτρέπω το παιδί να επιτεθεί εκείνη τη στιγμή γιατί στη βία πρώτον δεν απαντάμε με βία. Ναι. Δεν πρέπει να απαντήσουμε με βία πρώτον. Αλλά βασικότερο. Εγώ το πήγα αλλού, ξέρεις, ορισμένοι ναι. γονείς. Ερχόμενος ο μικρός σπίτι τους λέει ότι δέχτηκα bullying. Mm-hmm. Με έδιρε, με χτύπησε, μου φώναξε, με έβρισε κάποιος μαθητής. Πάνω στον έντονο ψυχισμό που έχουν εκείνη τη στιγμή και στα νεύρα, πιάνουν τον άλλο γονέα. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία σύραξη. Γι' αυτό το πήγα εκεί και ποια τα μηνύματα τα οποία δέχονται και οι δύο πλευρές. Και ο θήτης, αλλά και το θύμα. Ό,τι χειρότερο σε μήνυμα, τρία μηνύματα. Πρώτο μήνυμα, το ότι ουσιαστικά νομιμοποιώ τη βία εκείνη τη στιγμή. Δεύτερο, νομιμοποιώ την ανεπάρκεια του παιδιού, το οποίο δεν μπορεί να τα βάλει, αλλά λοιπόν εγώ ουσιαστικά ξεκαθαρίζω γι' αυτό. Και τρίτο μήνυμα είναι στο ότι τελικά κάνω το παιδί να περιμένει πάντα εξωτερική βοήθεια από κάποιον άλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ. Μετά από κάποιες δεκαετίες προφανώς δεν θα είμαι εγώ και τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σε αυτόν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να στηθούμε στο παιδί και να βοηθήσουμε το παιδί να καταλάβει το πώς μπορεί να στηθεί απέναντι στον ίδιο το θήτη, αν μπορεί. Όπως είπα, υπάρχει κλιμακωτή αντίδραση. Αν το ίδιο το παιδί δεν μπορεί, προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχει εμπλοκή του ίδιου του σχολείου, ειδικών, ακόμα νομική προστασία, αν η κατάσταση είναι ακραία, όπως έλεγα προηγουμένως. Το τελευταίο το οποίο το θεωρώ πολύ βασικό είναι ότι ένα παιδί, ξέρεις, το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να στηθεί απέναντι στο θήτη του και να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση, όταν του λέμε στήσου απέναντι στο θήτη, χτύπησε τον και εσύ, προσπάθησε με κάποιο τρόπο να αντισταθείς απέναντι σε αυτόν, δεν του κάνουμε τίποτα περισσότερο, παρατονίζουμε περισσότερο την ανεπάρκειά του. Δηλαδή, το παιδί έχει την ανεπάρκειά του, καταλαβαίνει την ανεπάρκειά του και άρα λοιπόν του την τονίζουμε εκείνη τη στιγμή, πράγμα το οποίο προφανώς και δεν το βοηθάει καθόλου. Οδηγίες τώρα προς τους εκπαιδευτικούς. Προφανώς ο σχολικός εκφοβισμός είναι ευθύνη του σχολείου και όχι του παιδιού. Άμεση παρέμβαση. Όσο πιο άμεση παρέμβαση είναι, τόσο πιο καλό αποτέλεσμα έχουμε. Εξηγούμε το φαινόμενο. Μιλάμε γενικά, κάνουμε μια αφίσα γενικότερα. Μιλούμε για την Παγκόσμια ημέρα εκφοβισμού, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει. Ευαισθητοποιούμε τα παιδιά. Αποδεχόμαστε τις ιδιαιτερότητες, πριν από όλα εμείς στο σχολείο, τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν, χρώμα, σεξουαλικές προτιμήσεις, ντύσιμο γενικότερα των παιδιών. Εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας από εκεί και πέρα, το οποίο είναι πολύ βασικό, το ότι δηλαδή το ένστικτό μας το οποίο μας λέει το πού μπορεί να υπάρχει και το αν υπάρχει bullying γενικότερα μέσα στη σχολική τάξη. Προφανώς μιλούμε, ενθαρρύνουμε, επιβάλλουμε κυρώσεις, το επόμενο πίνακας, επιβάλλουμε κυρώσεις και όχι σωματικές τιμωρίες, όπως λέγαμε προηγουμένως. Η βία δεν γεννά βία, η βία γεννά βία πάντοτε. Σπάζουμε την κλίκα των εκφοβιστών. Ξέρεις, οι εκφοβιστές συνήθως είναι μια κλίκα ολόκληρη που αν τα καταφέρουμε και σπάσουμε αυτή την κλίκα, ίσως ως ένα σημείο ο εκφοβιστής δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει θεατές. Ξέρεις, ηθοποιός χωρίς θεατές είναι αυτός ο οποίος συνήθως κατεβαίνει από την παράσταση. Μάλιστα. Συνήθως, όχι πάντα βεβαίως. Ενθαρρύνουμε το θύμα για νέες παρέες, όπως έλεγα προηγουμένως, γράφεται σε κάποιους καινούριους κύκλους εξωσχολικές δραστηριότητες. Προφανώς όχι στην ταπείνωση ή εξευτελισμό του θήτη, γιατί αυτό ουσιαστικά τι κάνει, δυναμώνει το θυμό του θήτη, ο οποίος δυνητικά θα βρει κάποιο άλλο θύμα σε κάποια άλλη φάση. Επικοινωνούμε με την οικογένεια και θα έλεγα ότι τα μικρά βήματα κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Ας γίνουν μικρά βήματα αρχικά και ένα-ένα τα βήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει η μεγάλη διαφορά. Επόμενος πίνακας είναι οδηγίες προς τα θύματα, προφανώς το δευτές. Αν ήσουν εσύ, θα ήταν κάποιος άλλος στη θέση σου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι στοχοποίησαν εσένα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Αγνόησε όσο μπορείς. Επιμένω, ζητάω βοήθεια, μιλώ στον εκπαιδευτικό ενήλικα, πάρα πολύ βασικό. Κρατώ πιστήρια. Αυτό ισχύει βεβαίως κυρίως στον διαδικτυακό εκφοβισμό, το κρατώ πιστήρια, αλλά πολλές φορές είναι δυνατόν να κρατήσουμε πιστήρια ακόμα και με κάποιο κινητό τηλέφωνο. Κάνω φίλο τον πιο αδύναμο θήτη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, σπάζω την κλίκα των εκφοβιστών, ξέρεις. Αλλάζω σχολείο. Σπάζω το φαύλο κύκλο των αρνητικών σκέψεων που μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, δεν αξίζω, δεν μετράω, δεν έχω φίλους, έχω περιθωριοποιηθεί και με κάποιο τρόπο αξίζω αυτό το οποίο υφίσταμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Περνάμε λοιπόν στον τελευταίο πίνακα, όπου μιλούμε για τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου προγράμματος παρέμβασης και αν θέλεις ταπεινή μου γνώμη, γιατί τα προγράμματα παρέμβασης τα οποία γίνονται μέχρι τώρα στο σχολείο δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ξεκινάμε από μια διαπίστωση ότι η βία είναι συμπεριφορά και όχι διάγνωση, η οποία υπάρχει σε πολλές καταστάσεις, σε πολλές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Άρα τι πρέπει να υπάρξει? Παρέμβαση ειδικών και πρώιμη ανίχνευση. Πρόημα δηλαδή να ανιχνευτεί αυτή η κατάσταση, η βία η κατάσταση, μάλιστα, από κάποιον ειδικό ο οποίος είναι εκπαιδευμένος. Συνεργασία ειδικών, σχολείου, οικογένειας. Πολύ πρέπει σημαντικό. Να υπάρχει πολύ σημαντικό. Διάρκεια προγράμματος παρέμβασης, 3-5 χρόνια. Άρα λοιπόν τι σημαίνει, το παιδί το οποίο δυνητικά, το τμήμα το οποίο ξεκινάει στην 5η Δημοτικού, πρέπει να συνεχίσει μέχρι την 1η Γυμνασίου,
Δευτέρα γυμνασίου ουσιαστικά ή ακόμα και μέχρι την Τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή να υπάρχει τι, πρέπει να υπάρχει δηλαδή συνεργασία των σχολικών βαθμίδων, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχει σήμερα. Εμπλοκή και των παρατηρητών, όπως έλεγα προηγουμένως, ηθοποιός ο οποίος δεν έχει θεατές, κατεβαίνει από την παράσταση. Και προφανώς σταθερότητα του ειδικού προσωπικού, ούτως ώστε τι να μπορέσει να γίνει, το πρόγραμμα παρέμβασης που να κρατήσει κάποια χρόνια και όπως έλεγα προηγουμένως, να εμπλέξει διάφορες σχολικές βαθμίδες που δυστυχώς σήμερα δεν γίνεται. Λοιπόν, Νίκο, λύσαν πολλές απορίες. Κάτι μου λέει πως θα ξαναπιάσουμε το θέμα το επόμενο διάστημα. Όσο περισσότερο ερχόμαστε σε επαφή, τουλάχιστον στο μέτωπο των συμβουλών, τόσο περισσότερο ερχόμαστε κοντά στη λύση του προβλήματος. Αυτό πιστεύω και αφορά τη νέα γενιά, αφορά μικρές ηλικίες. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Ακριβώς, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο, όπως λέγαμε και προηγουμένως, Νίκο, σπάζουμε, φέρουμε ένα πλήγμα σε κάποιο, σωστά. Σε κάποιο κομμάτι αυτής της αλυσίδας της βίας. Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,